Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας τελέστηκε σήμερα το μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Παρίδη στην Αναφωτία. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στη ζωή του ήρωα. Τόνισε την αγάπη που είχε ο Μιχαλάκης Παρίδης για την πατρίδα του και που τον ώθησε να ενταχθεί στις τάξεις της ΕΟΚΑ πολύ πριν την επίσημη έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Κατά τη δράση του, ο Μιχαλάκης Παρίδης πραγματοποίησε βομβιστική επίθεση εναντίον της αίθουσας συνεδριάσεων του δικαστηρίου Λάρνακας, όπου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη. Παρά το γεγονός της καταδίκης, αποδείχθηκε ίσως μια από τις σπουδαιότερες μορφές του αγώνα, αφού η αντρία, η ευθυγεία, η ευρηματικότητα και τα ηγετικά του προσόντα υπήρξαν πολύτιμα για τις ανάγκες και την επίτευξη των στόχων που θέθηκαν ακόμα και κατά τη διάρκεια της διεθνούς παράγνωσης. Ο Παρίδης ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε τη διδασκαλία του συγκρατούμενών του στο πρόχειρο σχολείο που οργανώθηκε στις κεντρικές φυλακές. Κυμνούσε μέσα από τα ποίηματά του την ελευθερία. Τον Δεκέμβριο του 1957 ο Παρίδης κατάφερε να δραπετεύσει και ανάλαβε και πάλι δράση ως τομεάρχης, εγκαθιστώντας το αρχηγείο του στη Βάβλα, εκεί που έμελε να δώσει και την τελευταία ηρωική του μάχη. Αρνούμενος να εγκαταλείψει το χωριό μετά την επισήμασή του από τους Άγγλους, το πρωινό της 27ης Αυγούστου του 1958, εναντίον των Άγγλων στρατιωτών και των Τούρκων επικουρικών, αψήφισε το θάνατο και διατράνωσε ότι οι αγωνιστές της ελευθερίας δεν παραδίδονται, νικούν ή πεθαίνουν. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να σημειώνει ότι ελάχιστο χρέος είναι να σταθούμε με βλάβη μπροστά στο παράστημά τους και να αντλήσουμε διδάγματα από το μεγαλείο τους. Με τις δέουσες τιμές πραγματοποιήθηκε και το μνημόσυνο των τεσσάρων ηρών του Αχυρών Αλγιοπετρίου, Φώτη Πίττα, Ανδρέα Κάριου, Ηλία Παπακυριακού και Χρήστου Σαμάρα. Οι τέσσερις ήρωες θυσιάστηκαν κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ στις 2 Σεπτεμβρίου του 1958, όταν η θέση τους είχε προδοθεί. Στο κάλεσμα των Άγγλων να παραδοθούν, απάντησαν μολό λαβέ με τους κατακτητές να καταφεύγουν στην προσφυλή μέθοδο της βενζίνης, κάνοντας ακόμη ένα ολοκαύτωμα. Επί μνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Αβέρος Νεοφίτου. Με τον κύριο Νεοφίτου να καταλήγει ότι η αναπόλυση της ηρωικής εκείνης εποχής είναι η μεγαλύτερη τόνωση για συνέχιση του αντικατοχικού αγώνα, καταλήγοντας ότι πρέπει ενωμένοι να δώσουμε τον αγώνα για να εξευρεθεί μια λύση του Κυπριακού μέσα από σύνεση, σοφροσύνη και ειρηνικό διάλογο για να καμφθεί η τουρκική αδιαλαξία.